rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Καλημέρα, καλημέρα, αγαπούλες μου, τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. Εγώ είμαι η Αντιγόνη, καλώς ήρθατε στο βαναράκι μου. Και σήμερα σας έχω ένα μακιγιάζ με προϊόντα που έχω πάρει από διάφορα περιοδικά. Κατά καιρούς βγάζουν κάποια δωράκια περιοδικά και επειδή εγώ κλασικά δεν μπορώ να αντισταθώ. Αν δω κάτι εννοείται που μου τραβήξει την περιέργεια και το ενδιαφέρον, θα το αγοράσω. Αυτά δεν είναι κάποιο που κυκλοφορεί τώρα από τα περιοδικά, όπως το ξέρω, οπότε δεν θα βρείτε τα προϊόντα αυτά κάπου. Αυτό είναι το μόνο κακό. Λοιπόν, θα βάλω πρώτα την κρεμούλα την ενδυτική. Από L'Oreal Revitalist. Θα την αφήσω να απορροφηθεί. Έπειτα θα βάλω αυτό εδώ από Lancôme. Είναι Advanced Dynamique Concentrate Activateur de Genève. Less Activating Concentrate. Πώς το μιλάω, πρετουγαλικό, όμως καταλήγω. Από ό,τι κατάλαβα είναι σε ερμηνεότητα, σε κάτι τέτοιο. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν ανοίγει. Δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει, να σας πω την αλήθεια. Άνοιξε. Είναι κάπως έτσι. Α, είναι σαν μεγάλη. Οκ. Σερβίν. Δεν χρειάζεται το γιατί. Αχ, πολύ ωραία. Πολύ ουσιαστικό κι αυτό. Ας θα κάνουμε αυτό. Είναι το make-up της Lancôme. Αφήσω λίγο να τραβήξει. Να στεγνώσει. Είχα πάρει και αυτό το καλοκαίρι. Είναι από Mastic Spa Blue Color Cream. Ενώ γενικά τα Mastic Spa έχουν αξιόλογα γενικότερα προϊόντα, δηλαδή όσο έχω πάρει είναι αρκετά ευχαριστημένη, το συγκεκριμένο δεν μου άρεσε. Ήταν πάρα πολύ λιπαρό, δεν είχε και πολύ κάλυψη, το χρώμα ήταν super βέβαια για καλοκαίρι, ήταν ό,τι πρέπει και εντάξει επειδή και το καλοκαίρι είναι δύο φορά make-up, έχει και προστασία κτλ. Το έβαλα αρκετά η αλήθεια είναι, αλλά ήταν πάρα πολύ λιπαρό, δηλαδή ήθελα σίγουρα πούδρα πολύ για να κάτσει καλά, να στεγνώσει και δεν στέλνωνε, δηλαδή το είχα και γυάλιζα μέχρι να βάλω την πούδρα και δεν ήταν ό,τι καλύτερο και επίσης όποτε πάταγα να βγει δεν έγινε και μετά το πάταγα μετά και πεταγότανε. Είχα λερό. Λοιπόν, πότε πλάσα το δείχνω. Αν το ξαναπετύχετε, δεν είναι κάτι φοβερό, δηλαδή δεν ξετρελάθηκα να ξέρετε, οπότε δεν θα βάλουμε αυτό σήμερα. Όχι, θα βάλουμε αυτό το δειγματάκι. Αυτό το έχω και σε make-up μικρό, ήταν εδώ μαζί με, ένα, με το L από αυτό, μαζί με τη Lancôme το serum. Είχε και τη Lancôme το δειγματάκι το make-up. Εδώ, στο πινελάκι μου. Το make-up είναι super, έχει πολύ ωραία μυρωδιά, πολύ ωραία κάλυψη. Στεγνώνει γρήγορα. Δεν είναι ούτε πολύ ξύδα, ούτε πολύ μάτ, ούτε πολύ λιπαρό, είναι ό,τι πρέπει. Πάρα πολύ ωραίο, μ' αρέσει πάρα πολύ. Για σκιά. Θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ. Είναι από Dilia Cosmetics.
Ουσιαστικά είναι matte liquid lipstick. Το έχω ξαναβάλει στα σκιά. Δεν το συστήνω εννοείται να το βάζετε στα σκιά, δεν το συνιστώ. Μην κάνετε πειράματα, εντάξει, εγώ έχω κάνει αρκετά πειράματα, οπότε δεν έχω θέμα, δεν έχω αλλεργίες και τέτοια. Οπότε θα βάλω αυτό εδώ, σαν σκιά. Είναι πολύ ωραία η απόχρωση, όπως βλέπετε. Είναι ένα ροζουλί έτσι ωραίο. Το οποίο ανοίγεται κιόλας. Δηλαδή, να το. Σας είπα, δεν θα πάρει. Θα πάρω αυτό από Innis. Είναι eyebrow pencil στην απόχρωση 100. Το είχα πάρει από το Titan. Νομίζω είναι ωραίο, πολύ οικονομικό και είναι μια χαρά, πολύ ωραίο μελιδάκι. Πολύ ευχαριστημένη είναι. Και περνάμε στο κονσίλερ. Έχω αυτό από την Catrice. Είναι brightening concealer 18 ώρες και ενυδατικό. Το άνοιξα τώρα πριν το βίντεο. Το έχω ήδη προσταλείψει, κάτι γίνεται πριν, έχω προσταλείψει όλα. Έχει αυτό εδώ που είναι σαν βουρτσάκι. Α, και το γυρνάς. Υποθέτω ότι κάποια στιγμή θα βγάλει πλούδο. Βλέπετε, μήπως έχει βγάλει το κόκκι, δεν βλέπω. Εμείς δεν βλέπω να βγάζει πρίγον. Γυρνάω, γυρνάω. Μήπως είναι αυτό. Μήπως γυρνάω λάθος. What happens. Μήπως το βλέπω είναι φαίλ. Να δεν πρέπει να βγάλει το πρίγον. Ναι, είναι μάλλον δεν έχει προϊόν ξεκάθαρα. Αλλά δεν θα βάλουμε ούτε κονσίλερ. Θα ξέρω να τα ανοίξω μόνο, θα φάσει το παίζει. Α, παιδιά και όμως έβγαλε. Μετά από μία ώρα που γυρνάω, είναι μόνο. Τι φας. What happens here? Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ πέρα το μου αποτελέσμα. Πω πω είναι και παχύρευση τώρα, αλλά προσέξτε το. Φέιλ. Μάλλον δεν βάλα πολύ. Λοιπόν, θα πάρει ένα σουδεράκι να φαίνεσαι κάπου σου. Τουλάχιστον είχε προϊόν μας. Φοβήθηκα για μια στιγμή ότι θα είναι άλλο. Οκ, δεν είναι κακό. Δίνει μια φωτεινότητα, δεν είναι βαρύ. Ενυδατικό είναι. Not bad. Not bad. Κλείσουμε με το eyeliner. Είναι από Eyeliner. Eyeliner pen. Δεν ξέρω αν έχει ακόμα γράφει. Θα δοκιμάσουμε. Όπα, γιατί... Λοιπόν, θα σετάρω λίγο και σκιά γιατί έχει αρχίσει και σπάει. Θα βάλουμε αυτό το highlighter από πάνω. Αυτό το είχα πάρει πάλι από το Titan, γιατί δεν έχω και highlighter. Βάλουμε λίγη σκιά τέτοια, λίγο highlighter, ώστε να μην κάνω κομματάκια. Επειδή έχω πολύ λιπαρά βλέφαρα και δεν κάθονται γενικότερα οι σκιές
αυτές που είναι κρεμμύδες. Δεν κάθονται. Θα βάλουμε και λίγο από αυτό, είναι από Fab Glow Glass. Εγώ θα το βάλω σαν μετροδική σκιά. Από πάνω. Πάμε να δούμε τώρα αν γράφει το eyeliner. Καλύτερο, προφανώς. Ωραία. Οκ. Θα δούμε πώς ξαναβάλω όλα τα λιμιά και τα λιμιά. Λοιπόν, κάνουμε και το eyeliner και πάμε τώρα. Θα βάλουμε αυτό εδώ το μαλλιδάκι κάτω από το μάτι, στην υγρή γραμμή. Είναι από Beauty Line Cosmetics. Αυτό που περιοδικό το είχα πάρει. Από χρώση δεν βλέπω. Εκεί. Είναι πετρόλ. Θα σιτάρω λίγο με αυτήν εδώ την πουδρίτσα. Είναι face powder από λέει LA Angel. Έχει στο σκουδεράκι. Είναι λίγο πιο summer η φάση και αν δεν πειράζει. Μην μας ενοχλεί. Μ' αρέσει να θα είναι λίγο κομμένη μόνο καλοκαίρι. Λίγο bronzer από αυτή την παλετίτσα, το Fab. Θα βάλω αυτό λίγο σαν bronzer. Απαλά και λίγο γιατί λίγο κοκκινίζει και δεν θέλω να είναι πολύ κόκκινη. Θα βάλουμε για ρουζάκι από αυτή την παλέτα που ήταν από την παλέτα, καλά, από την Catrice, είναι με ρουζ. Την έχω λιώσει όπως τη βλέπετε. Τη μεσαία, πάλι από προηγουδικά ήταν και αυτή, αρκετά παλιά. Αλλά θεωρώ γενικά ότι οι σκιές και τα ρούς κρατάμε 2-3 χρόνια. Οπότε, οκ. Βάζω από αυτές τις δύο. Για highlighter αυτό από το Titan, θα βάλω αυτή την απόχρωση, την πιο ανοιχτή, με ένα πινελάκι τέτοιο. Τώρα αυτή είναι εδώ, είναι από Giorgio Armani, την Black Ecstasy. Είναι πολύ μαλλιδάκι. Δεν την έχω ξανά δοκιμάσει. Μπλώσσασα λίγο το eyeliner γιατί είχε ξεφύγει, έβαλα και λίγο γκλιτεράκι. Γιατί χωρίς γκλίτερ δεν πάω σπίτι. Εννοείται, ποτέ. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο σημαντικό βήμα. Θα σε δείξω αυτό εδώ το κραγιόν που είναι το ombre. Δηλαδή υποτίθεται είναι από μόνο του και απλά το βάζεις και δεν σου βγάζει και περίγραμμα. Το έχω δοκιμάσει μια φορά, μυρίζει απέσια. Δεν είναι ιδιαίτερα ombre, εντάξει. Οκ, είναι από Silky Beauty.
αυτό το πάνω βάλω ένα περιγραμμά από Beauty Line και αυτό που περιοδικό είναι μαζί με το... Ήταν σιτάκι αυτά τα δύο από Beauty Line, αυτό το περιοδικό. Είναι κόκκινο. Ιδιαίτερα γιατί δεν βγαίνει να παίξει το σαλίδι μου. Δεν είναι ότι καλύτερο για μένα, δεν ξέρω αν το εφαρμόζω σωστά. Μπορώ και να μου λέει δηλαδή που τα βάζω. Γεια σα, αγαπητές μου. Το eyeliner δεν πέτυχε πολύ γιατί φταίει το eyeliner και το συγκεκριμένο είναι πολύ χοντρό το γουτσάκι, δεν έχει καλή σύσταση και διαλέγει. Θα βάλω λίγο αυτό. Σαν ρουζάκι ελάχιστα μαζί με αυτό. Είναι το τελικό αποτέλεσμα αγαπούλες μου, ελπίζω να σας αρέσει. Εγώ δεν τρελαίνομαι να σας πω να αλήθεια, έχω κάνει και καλύτερα. Και θα περάσω και λίγο από αυτό τώρα. Για να δίνει λίγο μάτι και να μην μπορεί να φεύγει, λίγο να χάλια. Νομίζω μάλιστα και καλύτερα έτσι, είναι και μια μεταλλική νότα αυτό το κρυλινάκι της Λίλια. Αυτά λοιπόν, αυτό ήταν το μακιγιάζ. Εντάξει, το σούπερ μάρκετ μια χαρά είναι. Γενικά σας λέω, δεν ξετρελάθηκα με κανένα πλέον. Η μάσκαρα ήταν καλούτσικη, όχι κάτι τρελό, δηλαδή και μια μάσκαρα της Essence την ίδια δουλειά θα κάνει. Ναι, δεν μπορώ να πω, το make-up μου άρεσε πάρα πολύ, της Lancôme και το serum. Τα υπόλοιπα εντάξει, okay. Οικονομικά προϊόντα που δεν κάνουν και κάτι λέει, ούτε το... Εντάξει, το κονσίλερ δεν είναι φως, αλλά δεν έχει καμία σπουδαία κάλυψη. Αυτά λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι. Πείτε μου πρώτα αν θέλετε να κάνετε και άλλα βίντεο με make-up και δώστε μου καμιά ιδέα κι εσείς τι άλλο να κάνουμε, τι άλλο θα θέλετε να δείτε από μένα. Δεν είμαι make-up artist, απλά μου αρέσει το ποχό που το κάνω, οπότε σας αφήνω να πιω το καφεδάκι μου, να φάω λουκουμάδες, γιατί κάνω μέχρι τις βράδυ και να πάμε το βοηθό μου super market μετά, γιατί θέλουμε πάρα πάρα πολλά και έχουμε πάρα πολύ κουβάλιμα και να πάρω ενέργεια και τα λέμε σε ένα επόμενο παιδάκι. Αν σας άρεσε, like, εγγραφούλα, δωρεάν όλα εννοείται και τα λέμε σύντομα. Φιλάκια!